Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελα να καταγγείλω το νέο πραξικόπημα της κυβέρνησης που αποτελεί κλιμάκωση του Ιουλιανού πραξικοπήματος το οποίο ζούμε, με το οποίο Ιουλιανού πραξικοπήματος, κύριοι συνάδελφοι, και θα γραφτεί με μελανά γράμματα στην ελληνική ιστορία αυτά τα οποία συντελούνται όλο αυτόν τον Ιούλιο. Η κατάργηση του συντάγματος, η καταπάτηση του συντάγματος, η διάλυση κάθε κοινοβουλευτικής τάξης. Πήγατε και βγάλατε παράνομη και καταχρηστική την απεργία των ναυτεργατών στο λιμάνι, στα λιμάνια. Μετά βγάζετε παράνομη και καταχρηστική την απεργία των ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας. Τώρα επιτάσσετε, στην ουσία επιστρατεύετε τους ιδιοκτήτες φορτηγών. Πού οδηγείτε, κύριοι της κυβέρνησης, αυτή τη χώρα και τη δημοκρατία? Στο γύψο πάτε να βάλετε τις απεργίες. Στο γύψο πάτε να βάλετε τις απεργίες. Και δείτε και τις τροπολογίες που έχετε φέρει. Αντισυνταγματικές τροπολογίες με τις οποίες εκποιείτε συλλήφθη για κατά παρέκκληση όλο τον εθνικό πλούτο, κινητό και ακίνητο. Και ταυτόχρονα φέρνετε τροπολογία με την οποία καταργείτε στην ουσία τις συλλογικές συμβάσεις. Καταργείτε τον ΟΜΕΔ. Καταργείτε το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτά τα οποία γίνονται σε αυτή τη χώρα είναι πρωτοφανή. Δεν έχουν γίνει μετά τον πόλεμο. Καμία κυβέρνηση μετά τον πόλεμο δεν προχώρησε σε τέτοιου είδους μέτρα αυταρχισμού και κατακυδεμόνευσης και λαιλασίας των εργαζομένων και του ελληνικού λαού. Δεν μπορώ να κάνω μία πρόταση αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο είναι η μόνη διέξοδος πλέον είναι να εξεγερθεί ο ελληνικός λαός, να εξεγερθεί στην νεοαπικιοκρατία, να εξεγερθεί απέναντι στους ληστές νεοαπικιοκράτες και μια παραδομένη κυβέρνηση, οι οποίοι πλέον μας οδηγούν στην καταστροφή.